τελευταίες οδηγίες του διαιτητή κ. Παπαναγιώτη στους παίκτες του Όβη. Βενετίδης από το φάουλ. Διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Μπεκιάη. Βενετίδης, ωραία παλιά για τον Κωνσταντινίδη. Πέρασε ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Παλιά δεν βγήκε. Το σούτ του Μπράντιτς, η μπάλα out. Το φάουλ, έκοψαν οι παίκτες του Όβη. Κωνσταντινίδης για τον καφέ, κεφαλιά. Εκεί που είναι ο Μπεκιάη. Για τον Οκάη σέντρα, κεφαλιά του Μπορμπόκη. Εκεί που είναι ο Κωνσταντινίδης στο σούτ, Μπεκιάη. Η κόντρα δεν αποκρίνεται η μπάλα. Τελικά που μακρύνει παίκτες του Όβη με τον Μάουρο. Ο Κάς. Ωραία προσπάθεια του Γιαννάκη, το Οκά που πέρασε στο έδαφος, πέναλτι. Νίκος Φρούσος στην εκτέλεση του πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα στα δίχτυα, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Νίκο Φρούσο. ΠΑΟΚ Όφη 1-0. Βενετίδης με μία η μπαλιά. Να η ευκαιρία, Φρούσος κάνει και το σουτ. Μπάλα στο μακάρι, δεν του κάνει το χατήρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ψάει το Φρούσος. Άφησε το ο διαιτητής, ο Κάς, η μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ, διαμαρτύρονται οι παίκτες του Όβη. Ο διαιτητής πήρε την ευθύνη επάνω του, για να ο Κάς προχώρησε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε κι εσείς κυρίες και κύριοι όμως, ο διαιτητής μαζί με τους παίκτες του Όβη που διαμαρτύρονται, κίτρινη κάρτα στον Μπεκιάη. Στο 31 το λεπτό, ο ΠΑΟΚ διπλασιάζει τα δέρματά του, όμως οι παίκτες του Όβη βρίσκονται στον διαιτητή, τον κύριο Παπαναγιώτη, ο οποίος πήρε την ευθύνη επάνω του, αγνώρισε τον επόπτη, τον κύριο Τζόρα, και υπέδειξε η φάση να συνεχιστεί. Έτσι ο Γιαννάκης ο Κάσερ την μπάλα στα δίχτυα. Πάω κόφι 2-0. Παλιάκη που είναι ο Σταυρακάκης, κέρδισε την μπάλα ο Βενετίδης όμως. Βενετίδης δεν περάσει και πέρασε. Κάνει και το σουτ, χάθηκε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πάνω τη αισία του Μπεκιάη. Εκεί που είναι ο Κάς. Ο Κάς θέλει να πλασάρει. Corner. Η παλιά τώρα για τον Παντελή Καφέ, Μπεκιάη μπλοκάρει. Φεύγει η μπάλα όμως, στο σούτ από τον Καφέ, corner. Ο Κάς, Φρούσος, εντυπωσιακά διώχνει ο Μπεκιάη σε corner. Να λιτζείς τώρα, η παλιά για τον Μπορμπόκη από δεξιά. Βασίλης Μπορμπόκης, η σέντρα με μία, το κεφαλιά του να λιτζεί πάνω στο Μπεκιάη. Μάουρο τώρα, το σούτ του Μάουρου, η μπάλα στα δίχτυα. Όβη μειώνει με αυτόν τον ξαφνικό τρόπο στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Με το σούτ του Μάουρο, η μπάλα στα δίχτυα του Χρόγλου, πάω κόφι 2-1. Ναλιτζής με τον Όμπλια που πέρασε, ωραία προσπάθεια. Το Δημήτρη Ναλιτζή, τέτα τέτ, πέρασε, γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον Δημήτρη Ναλιτζή, 3 λεπτά πριν τελειώσει αγώνας εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Με μια προσωπική ενέργεια του Δημήτρη Ναλιτζή πέρασε όλους τους παίκτες και έστειλε την μπάλα στα δίδια του Όφη. Πάω Κόφη 3-1. Η σέντρα, το σούτ του Εγκομίτη κόντρα, γκολ! Το 4-1 για τον ΠΑΟΚ στην κόντρα αυτή, το σούτ του Εγκομίτη, μπάλα βρήκε και τον Ναλιτζή στα δίχτυα του Μπεκιάη. Σε 2 λεπτά μέσα ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει το 4ο γκολ εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Όφη 4-1. Στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ είχε τη γενική υπεροχή. Αλλά νομίζω ότι τα γκολ που φάγαμε ήταν πολύ χαζά. Ειδικά στο δεύτερο γκολ δεν μπορώ να καταλάβουμε. Ο Λάις μας σήκωσε, οι παίκτες άφησαν τη φάση. Ο διαιτητής άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και έτσι έγινε το 2-0, ένα σκορ πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ για να πάει στο ημίχρονο. Μετά από ένα παιχνίδι, το προηγούμενο που χάσαμε 4-0 με το Άρη, για παίκτες μου ήταν δύσκολο σημερινό παιχνίδι από την ψυχολογική πλευρά. Προσπαθήσαμε όλες αυτές τις τρεις μέρες που είχαμε να είμαστε έτοιμοι για αυτό το σημερινό παιχνίδι. Πρώτο μήχρονο, πάω πιστεύω, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, πολλές αρκετές, έτσι να το πω. Πετύχαμε 2 γκολ, πιστεύω ότι μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ακόμα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Μπήκαμε φοβισμένα, θα μπορούσαμε να πω, στον αγωνιστικό χώρο. Και βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο
Μπήκαμε με άλλο αέρα, χωρίς άγχος. Προσπαθήσαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Το κατορθώσαμε έως κάποιο βαθμό. Δεν δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά πιέζαμε τον ΠΑΟΚ, πετύχαμε ένα γκολ. Και εκεί που πιστεύαμε ότι κάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να πάρουμε, να εσωφαρίσουμε, δεχτήκαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 γκολ και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά. Καταφέραμε να βάλουμε 2 γκολ, να χάσουμε ευκαιρίες και γενικά η εικόνα μας ήταν πολύ καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο ίσως ήρθε η κούραση στα πόδια μας. Ο Όφη μας πίεσε για κάποιο διάστημα, πέτυχε κάποιο γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα βρήκαμε τη δύναμη και βάλαμε άλλο 2 γκολ και τελειώσαμε το παιχνίδι. Και αυτό είναι το θετικό για μας. Μεγάλο παιχνίδι έγινε στη Νέα Σμύρνη. Ο Ηρακλής αμφισβητούμενη φάση. Το πέναλτι που κέρδισε ο Κάς. Εδώ. Είναι κλασική περίπτωση η πέναλτι. Δεν υπάρχει. Δείτε το άλλο μια φορά. Υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Εδώ η ανατροπή. Ο αμυντικός πάντως μπάλα δεν βρήκε με τίποτα. Μόνο το παίκτη. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουμε τώρα. Αυτό που σημείωσε ο Κάς. Ο επόπτης είχε σηκώσει τη σημαία. Τον βλέπουμε λίγο, θα το ξαναδούμε σε αργή κίνηση για offside. Και ο διαιτητής πήρε το παιχνίδι πάνω του και μέτρησε τον γκολ. Να ξαναδούμε τη φάση. Ας δούμε πώς ο Κάς προχώρησε σιγά σιγά. Αλλά και τον διαιτητή, προσέξτε στο βάθος του πλάνου. Εδώ φεύγει η μπάλα και τώρα σηκώνει. Εδώ θα μπορούσα να πω συγχαρητήρια για την ετοιμότητα του διαιτητή. Γιατί πήρε ένα, είδε πως έφευγε η μπάλα, πήγαινε στον παίχτη που έβαλε τελικά, στον ΟΚΑ, όπως το λένε, που έβαλε τον γκολ. Αυτός από εδώ παίχτης δεν επηρέαζε καθόλου, έφευγε. Ο υπόπτης όμως καλώς έπραξε και σήκωσε τη σημαία, γιατί δεν ήξερε, ναι. Ο διαιτητής όμως ήταν πολύ κοντά και πολύ σωστά ανέλαβε αυτό την ευθύνη. Επομένως, και μετά έχουμε τον γκολ. Ωραία, να φύγουμε από αυτό το παιχνίδι. Κακό σταμάτησαν οι παίκτες του Όφη. Να πάμε στο επόμενο παιχνίδι, τον αγώνα του Πανιωνίου με τον Ηρακλή. Πάω και ήταν ο μεγάλος.